πλαίσια, σταματήστε τον τώρα αυτή τη στιγμή τον Τούντο. Είναι Παρασκευή. Τι ώρα είναι, 3.30 το μεσημέρι. Τρελό, θα παίξουμε το 5-0, θα οικονομήσουμε. Δεν είναι μαλακά κόκκινη, φύγε από εδώ. Θα οικονομήσουμε 5-0, ρε. Μην το αφήσει τον άνθρωπο να κάνει τη δουλειά του. Πήγε, ευλάκα, ευλάκα. Χες, δειλέ. Δειλέ. Δειλέ άντρα, δειλέ. Χες. Λοιπόν, σταματήστε τον. Σταματήστε τον άντρα αυτόν. Γιατί πάει να κατεβάζει τον Πάουκ στο Καραϊσκάκι με 4-4-2 με ελλείψεις. Και πάει να αγοράσει μέσα τον Μπέλκα, τον Μπερμπάτο και τον Κλάου. Να είναι όλοι μαζί ευχαριστημένοι. Δοκιμάζει να παίξει με Τζαβέλα αριστερό μπακ, δεξί μπακ τον Κίτσου, καταλαβαίνετε τι θα γίνει από εκεί, και στην ευθεία του Χατζη Ισαΐα με τον Βίτορ. Μπροστά τον Τζιμιρότ με τον Τζιόλι, χωρίς τρίτο χαφ, να παίξει Ολυμπιακός στον Καραϊσκάκι, με χαφ παραπάνω, τρεις δηλαδή αντίον δύο. Του κάνουνε τη μην πω τι. Να χωρέσει τον Μπερμπάτοφ δεκάρι, τον Κλάους Φορ, και να χωρέσει μέσα και τον Μπέλκα στη γραμμή. Έτσι πήγε και έπαιξε ο Στέφενς στο Καραϊσκάκι και φάγε 4. 4-4-2 ανοιχτός. Με 2 χαφ αυτός, με 3 χαφ Ολυμπιακός. 4-0. Και άφησε το Λίνο σε ένας με έναν, δεν θυμάμαι τον εξτρέμ του Ολυμπιακού, χωρίς βοήθειες, χωρίς ντουμπλαρίσματα, χωρίς τίποτα. Τρώει τον Κάτσε. Τρώει Κάτσε και προσπαθεί να βάλει μέσα το Τζιόλι σε box του box παιχνίδι. Σε box του box παιχνίδι. Αργό, με τον Τζίμι Ροτ δίπλα και χωρίς άλλο χαφ. Καταλαβαίνετε δηλαδή τι έχει να γίνει αν πάει έτσι. Υπάρχει τρόπος ο ΠΑΟΚ με 5-3-2 όπως την Dortmund να γλιτώσει το διασυρμό και να κερδίσει και κάθε το παιχνίδι. Να βάλει Σκόνδρα και Κίτσου στα μπακ, πλάγια, τρεις στόπερ, το Τζιόλι μπροστά από αυτούς, το Τζίμι Ροτ μαζί με τον Πέλκα και τον Μπερμπάντοφ ή τον Κλάους με τον Μακ. Αυτή είναι η 11 του ΠΑΟΚ. Και πάμε στα 30 μέτρα, στα 35 μέτρα και πάμε και πάμε και πάμε να πούμε στην κόντρα. Αυτό το στυλ, όπως πήγες μέσα στην Dortmund. Αν κατέβει έτσι όπως διαβάζω και μαθαίνω, με πληροφορούνε 4-4-2 με το Τζιόλι χαφ και άλλοι να παίζουν με 3 χαφ, τον Μπέλκα στην πλευρά και τον Κίτσιο δεξί μπακ, τον Τζαβέλα αριστερά, στην ευθεία ο αργός χαμηλά Χατζη Ισαΐας με τον Βίτορ, θα έχουμε ξεκόλιασμα. Δυστυχώς.